Και έχει γίνει στην Αττική Οδό. 12.30 ώρα. Α, βέβαια. Ήταν σταθμευμένα όλα. Αυτό. Ήταν φανταστικό. Ήταν υπέροχο. Λοιπόν, δεν πειράζει. Κάτσε παραπάνω. Κάτσε παραπάνω σήμερα. Για το απογευματάκι δεν έχει γίνει κίνηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα γιατί έχουμε νέα. Ο Ερμής που είναι ο κυβερνήτης των Διδήμων, τελευταία μέρα στους Διδήμους, το βραδάκι, το βράδυ δηλαδή, όχι το βραδάκι, αποχωρεί, μπαίνει στον καρκίνο, στο επόμενο ζώδιο λοιπόν, σε ένα ζώδιο πιο συναισθηματικό, σε σχέση με το ζώδιο των Διδήμων, που εκεί πέρα έτσι είναι πιο εγκεφαλικός. Εδώ λοιπόν περνάει σε ένα ζώδιο που έχει να κάνει πιο πολύ με το συνέστημα, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι δεν σκέφτεται ακριβώς, πώς να σου πω, με μια αντικειμενικότητα. Τα σκέφτεται τα πράγματα λίγο πιο υποκειμενικά, πιο προσωπικά, πιο τα βουτάει και λίγο στο συνέστημα. Ερμής έχει να κάνει πάρα πολύ με την καθημερινότητά μας, οτιδήποτε έχει σχέση με επικοινωνία, ό,τι έχει σχέση με μετακινήσεις, το εμπόριο, όλα αυτά είναι πράγματα που κυβερνά ο Ερμής. Και να πούμε ότι μπαίνει στον καρκίνο, θα μείνει μέχρι το τέλος του μηνός, μέχρι τις 27 Ιουνίου. Στις 27 Ιουνίου θα περάσει στο Λέοντα. Έλα ρε γιγαντά. Έτσι. Μόνος του. 8 Ιουλίου. Μπορείς να ξέρει αν είναι καλό. Δεν ξέρει αν είναι καλό. Με άκουσε Λέοντα, χάρηκα. Α, εντάξει, άμα είναι Λέοντα. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Θα γυρίσει λοιπόν, θα μπει στο Λέοντα στις 27. Στις 8 Ιουλίου θα γυρίσει ανάδρομο στο Λέοντα. Αν όχι ρε κάτι, μεγάλε. Εκεί στις εκλογές. Λοιπόν, λοιπόν και εκλογές, εκλήψεις με ανάδρομο. Όλο μαζί το σκηνικό, καταλαβαίνετε. Ωραία, ακούγεται πολύ βιονό αυτό. Λοιπόν, και θα ξαναμπεί πάλι στον καρκίνο γιατί γυρίζει ανάδρομος. Έχει ένα τέτοιο πράγμα για να ολοκληρώσει την πορεία αυτό. Τελικά τον Αύγουστο. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει σχέση με την καθημερινότητά μας, που είναι κυβερνήτης, ξαναλέω, ο Ερμής σε όλο αυτό. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει το επόμενο διήμηνο. Τον έπιασε το καλοκαίρι τον Ερμή. Τον πιάνει το καλοκαίρι. Έτσι, τρέλα. Εμείς πάμε να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα τώρα. Να πω ότι από τις 20 του μήνα και μετά είναι αυτό που λέμε στην αστρολογία, μπαίνει στη σκιά του, δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά να ρετάρει το πράγμα. Να μην περνάει καλά. Να μην περνάει πολύ καλά. Οπότε έχετε αυτό στο μυαλό σας, αν έχετε κάτι σημαντικό, συμφωνίες, ξεκινήματα, μετακομίσεις, δεν ξέρω τι σημαντικό έχετε να κάνετε, προσπαθήστε πριν τις 20, έτσι, όχι μετά. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά και ξεκινάμε φυσικά με τους κρυούς. Που για τους κρυούς τώρα εδώ πέρα τι γίνεται, ο Ερμής περνά μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που είναι πιο προσωπικό, είναι πιο συναισθηματικό, έχει να κάνει πάρα πολύ με τους αγαπημένους σας, με τους ανθρώπους που αποτελούν το οικογενειακό σας περιβάλλον, έχει να κάνει με θέματα που αφορούν ακίνητα, το σπίτι. Όλα αυτά λοιπόν φαίνεται ότι από εδώ και κάτω θα σας απασχολήσουν περισσότερο. Τώρα, ούτως ή άλλως, αυτά σας απασχολούν γιατί είναι και ο Άρης στον καρκίνο. Υπάρχει δηλαδή και αυτό το θεματάκι εκεί. Μπαίνοντας και ο Ερμής από απόψε το βράδυ, σημαίνει ότι θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Άρα, αν έχετε να κάνετε διάφορες τακτοποιήσεις που μπορεί να αφορούν θέματα ακινήτων, του σπιτιού, αυτό μπορεί να είναι από κάτι πολύ απλό, επιδιορθώνω κάτι ή... θέλω να ανακαινήσω ένα χώρο, μέχρι πιο περίπλοκα πράγματα, όπως μπορεί να είναι η αγοραπολισίες, όπως μπορεί να είναι θέματα κληρονομικά, τα οποία σχετίζονται με ακίνητα. Όλα αυτά κοιτάξτε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να τα τακτοποιήσετε, γιατί μετά θα αρχίσει σε αυτό το κομμάτι να υπάρχουν καθυστερήσεις και δεν θα βγάλετε άκρη πριν τον Αύγουστο. Εγώ το λέω για να το έχετε αυτό το προγραμματάκι στο μυαλό σας, το πλάνο, και να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Αν λοιπόν καθυστερήσουν κάποια πράγματα τώρα, μετά τις 20 Ιουνίου δηλαδή, θα πάνε για λύση προς τον Αύγουστο. Αυτά για τους κρυούς. Θα προσέξετε εσείς, επειδή μου ζητάτε συνέχεια για όσους μπορεί να δίνετε εξετάσεις αυτή την περίοδο, πολύ, που είναι πολύ. Πάρα πολλά παιδιά. Εγώ σε κάθε ζώδιο, κάθε μέρα, λέω και κάτι. Για τους κρυούς λοιπόν, το ότι μπαίνει ο Ερμής στον καρκίνο σημαίνει ότι από αύριο το πρωί ουσιαστικά θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με την
επιπολαιότητα και τις υπερβολές σε ό,τι αφορά το κομμάτι των εξετάσεων. Δεν είναι πολύ ευνοϊκός ο Ερμής εκεί, άρα θα πρέπει να είστε εξαιρετικά συγκεντρωμένοι σε ό,τι κάνετε. Πάμε να δούμε Ταύρους. Για τους Ταύρους, εδώ η θέση του Ερμή στον καρκίνο είναι αρκετά ευνοϊκή για το δικό σας ζώδιο. Είναι ένα ζώδιο του νερού. Το νερό με τη γη γενικά έχουν μια μεγαλύτερη συνάφεια από ό,τι έχει, παραδείγματος χάρη, η γη με τη φωτιά ή η γη με τον αέρα. Άρα εδώ πέρα κάνει και το μυαλό σας πιο γόνιμο και τη φαντασία να δουλεύει καλύτερα και είναι και πολύ βοηθητικός και σε θέματα που αφορούν τις σπουδές, γιατί είναι ακριβώς μέσα στο κομμάτι του οροσκοπίου σας που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές σας. Στο ηλιακό οροσκόπιο μιλάμε πάντα ή για όσους έχετε και οροσκόπο Ταύρο. Από την άλλη πλευρά έχει να κάνει με ταξίδια, είναι μια καλή περίοδος δηλαδή και για να ταξιδέψετε και για να οργανώσετε ίσως αν θέλετε ένα ταξίδι και επίσης για να χρησιμοποιήσετε με δημιουργικό τρόπο την εμπειρία σας επαγγελματικά ή το βιογραφικό σας. Είναι μια καλή περίοδος, δηλαδή αν ψάχνετε παραδείγματος χάρη για μια δουλειά ή για κάτι το οποίο θέλετε να σας εμπνεύσει σε σχέση με αυτό που μπορεί να κάνετε μέχρι τώρα, είναι το κατάλληλο διάστημα και να στείλετε βιογραφικά και να περάσετε από συνεντεύξεις, να προτείνετε μια ιδέα. Ό,τι αφορά τη δουλειά είναι πολύ βοηθητικό. Επίσης, ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέμε διαφήμιση. Να προβάλλω είτε τις ικανότητές μου, είτε τη δουλειά μου, τα προϊόντα της δουλειάς μου, οτιδήποτε θέλω να παρουσιάσω προς τα έξω για να έχω μία αυξημένη πελατεία, αν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας ή να έχω μία πρόταση προκειμένου, πώς το λένε, αν κάνω μία εξαρτημένη εργασία, για να κάνω ίσως έτσι μία... Πώς το λένε όταν φεύγω από μια δουλειά και πηγαίνω σε μια άλλη. Μεταγραφή. Σωτηρία. Μεταγραφή. Μπράβο. Σωτηρία. Ενίοτε είναι σωτηρία. Μερικές φορές η μεταγραφή είναι και μια σωτηρία. Λοιπόν, πάμε να δούμε διδύμους. Για τους διδύμους, εδώ πέρα είναι ο κυβερνήτης σας, ο αγαπημένος. Φεύγει από το ζώδιό σας το βράδυ, μπαίνει στο ζώδιο του καρκίνου. Άρα μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει να κάνει πολύ με πρακτικά θέματα. Περισσότερο δε με οικονομικά πρακτικά θέματα. Άρα είναι μία περίοδος που είναι περισσότερο ότι έχουμε ξαναπεί ότι σε αυτό το τομέα ευκαιρία Άρης. Άρης Δήμητρο. Είναι και παγίδα και γενικά τα έκοδα. Αυτά που χρήση και ευλογή εκείνη τη στιγμή με την ψυχολογία περισσότερο. Προσέξτε το αυτό, από εδώ και κάτω είναι πολύ πιο έντονο. Αυτό που λέμε τακτοποίηση. Άρα, αν έχετε να κάνετε κάποια πράγματα, διαστήματα, δηλαδή έχει να κάνει ένα διασμό, έχετε α πούμε παίρνει μάρια την πυρκιά, για να μπουν τα οικονομικά, μην αφήσετε, πως με τον άλλο μήνα έχουμε άδρομο Ερμή. Άρα, είναι πολλά περιθώρια που σας δίνονται. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, ό,τι μπορείτε να κάνετε πάνω στο μάτι των ίδιους. Για τους καλύνους, ο Ερμής μπαίνει στο βιό σας, Ερμής το βιό μας πάει, τι κάνει, μας κάνει να τρέχουμε λίγο περισσότερο, να ψαχνώ λιγότερο, να ερευνά πράγματα. Είναι μία περίοδος λοιπόν αυτή που ξεκινά από σήμερα και εκτείνεται, είπαμε, αρχικά μέχρι χοντρικά το τέλος Ιουνίου, μέχρι τις 27, η οποία σας βάζει σε και να δείτε περισσότερο και να συζητήσετε γενικώς θέματα που κάνουν και με διδάσεις μου, τις σπουδές. Είναι βοηθητικό ότι ο Ιουνίου στο ζωό σου δίνεται εξαίρεση. Είναι βοηθητικό διάστημα γενικώς να χτυπώνει το μέλλον των επαγγελματικών σας, τώρα με τον Ερμή σε αυτό το δικό σας ζώδιο. Επίσης, ευνοεί και τους πειραματισμούς και την έρευνα, ευνοεί και τα ίδια. Να τα συνδυάσετε και να τα κάνετε, γιατί όχι. Πάμε να δούμε λιοντάρια. Τα φιλιά μας στον Άκη τον Ευαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη που μας βλέπει, τον παραγωγό μας στο πάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τους λέοντες. Είναι μια περίοδος που έχει μια κινητικότητα αυτή που ξεκινά από σήμερα το βράδυ με τον Ερμή στον καρκίνο. Έχει μια κινητικότητα σε ό,τι αφορά τα σχέδια που κάνετε, αυτά δηλαδή τα οποία μπορεί να ετοιμάζετε. Η δουλειά εδώ πέρα δεν γίνεται με ένα πολύ φανερό τρόπο. Δηλαδή, σκεφτείτε, είναι σαν ένας συνθέτης να γράφει το έργο του. Δεν το κάνει δημόσια αυτό το πράγμα, το κάνει στο σπίτι του ή στο χώρο στον οποίο εργάζεται για να βγάλει αυτό το έργο αυτό. Ή όπως εσείς οι ηθοποιοί μπορεί να κάνετε πρόβες σε κάτι το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και μπορεί να ξεκινήσει λίγο αργότερα. Γενικά λοιπόν είναι μια περίοδος προετοιμασίας για τους λέοντες. Το εννοώ. Με την έννοια ότι έχετε πολλά πράγματα να σκεφτείτε τώρα, να δουλέψετε. Ενδεχομένως λίγο περισσότερο οι ίδιοι να το κάνετε όλο αυτό το πράγμα και κάπως πιο προστατευμένα, ώστε να μην βγει προς τα έξω κάτι που δεν θέλετε αυτή τη στιγμή. Είναι μια περίοδος που μπορεί επίσης να έχει παρασκήνιο, δηλαδή να συμβαίνουν πράγματα
και στη δουλειά, αλλά και γενικότερα τα οποία μαθαίνετε. Μπορεί να είναι μυστικά, μπορεί να είναι μυστικά άλλων, να έρχονται να σας εξομολογούνται πράγματα άνθρωποι. Παίζει όλο αυτό το σενάριο. Και βέβαια είναι και μία περίοδος που πρέπει να ασχοληθείτε αρκετά και με το κομμάτι που αφορά υγεία και ψυχολογία, με την έννοια να κάνετε ό,τι μπορείτε μέσα στην καθημερινότητά σας, προκειμένου να νιώθετε καλά. Και αυτό ξαναπες. Δεν προλαβαίνω γιατί πρέπει να πάω στους Παρθένους. Λοιπόν, πάμε να δούμε Παρθένους. Εδώ λοιπόν μιλάμε για τον κυβερνήτη σας. Παίρνει θέση σε ένα που σας ταιριάζει σαφώς περισσότερο. Σε ένα ζώδιο του νερού, που είναι αρκετά πιο συναισθηματικό βέβαια. Εδώ πέρα ο Ερμής σε σχέση με το νοητικό ζώδιο των διδύμων, το να μπαίνει στο ζώδιο του καρκίνου, αποκτά έτσι μια διαφορετική διάσταση. Βέβαια στο κομμάτι του ηλιακού σας οροσκοπίου, για εσάς που είστε Παρθένοι, έχετε οροσκόπο Παρθένο, δείχνει αυτό το πράγμα τι κοινωνικότητα, δείχνει προσκλήσεις που μπορεί να έχετε μέσα στο επόμενο διάστημα, είτε από φίλους, είτε από συνεργάτες, προκειμένου να παρευρεθείτε ίσως σε κάποιες εκδηλώσεις, ή μπορεί να δείχνει περισσότερη δουλειά με τους συνεργάτες σας πάνω σε ένα κοινό στόχο που μπορεί να έχετε, ή μπορεί να οργανώνετε μια εκδήλωση, μπορεί να οργανώνετε και ένα πάρτι. Ο καθένας κάτι μπορεί να έχει στο μυαλό του που μπορεί να τον φέρει σε επαφή με τους άλλους προκειμένου είτε να γιορτάσει κάτι είτε να εγκαινιάσει κάτι. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ βοηθητικά μέσα στο υπόλοιπο ουσιαστικά του Ιουνίου. Είναι μια καλή περίοδος επίσης αν θέλετε να θέσετε ένα καινούριο στόχο. Κάτι που μπορεί να αφορά είτε τη δουλειά, είτε μπορεί να είναι και ένας προσωπικός στόχος για τους Παρθένους και να θέλει να κάνει τα βήματά σας. Πολύ βοηθητικός και για θέματα σπουδών, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι σε κόντρα με το ζώδιό σας, αντιφέτως βοηθάει πάρα πολύ το μυαλό να δουλεύει όπως πρέπει και επίσης να είναι και πιο δημιουργικό, έτσι, να δουλεύει καλά και η φαντασία, γιατί το στοιχείο του νερού έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη φαντασία. Αυτά για τους Παρθένους. Προλαβαίνω. Όχι, δεν προλαβαίνεις. Όχι, όχι. Ζυγούς και λοιπούς συγγενείς μετά το δίκτυο.